Ευχαριστώ τον Εβραίο. Συνήθω αυτών των παιδιών που χάρηκαν και χάρη των παιδιών που ζουν και που πρέπει να μάθουν να δραστηριοποιηθούν και να γίνουν κριτικοί, δημοκρατικοί πολίτε. Η Θεσσαλονίκη δημιουργεί το Μουσείο Ολοκαυτώματο Ελλάδο. Ένα μουσείο για το ολοκαύτωμα, αλλά όχι χωρί σημασία, και ένα εκπαιδευτικό κέντρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα αποτελέσει σήμερα το πόσιμο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί το ολοκαύτωμα συνέβη και υπογραμμίζει το έγκλημα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν. Εάν επομένως αφήσουμε το ολοκαύτωμα να είναι υπόθεση των Εβραίων, γινόμαστε ανιστόρητοι. Γιατί το ολοκαύτωμα συνέβη και υπογραμμίζει το έγκλημα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι υπόθεση ανθρώπινων δικαιωμάτων λοιπόν. Εάν επομένως το μουσείο δεν θα είναι απλώς ένα μουσείο με εκπαιδευτικά προγράμματα όπως όλα τα εξαιρετικά μουσεία της πόλης. Ένα μουσείο ενάντια στον ολοκληρωτισμό. Ένα εκπαιδευτικό κέντρο στα Βαλκάνια με το οποίο θα δείξουμε πόσο κακός είναι ο φασισμός, πόσο αδιέξοδο είναι το μίσος, το ένα εναντίον του άλλου. Η προδοξία μας είναι το μουσείο να παραδοθεί στην πόλη το 2020. Είμαστε πολύ περήφανοι που η πόλη της Θεσσαλονίκης απόλυσε με ένα μεγάλο κομμάτι του δουλειού της, αλλά δεν τους έχασε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους τιμάμε με τον καλύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο, με ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλόπεδου εγγραφών. Δεν χρειάζεται να πούμε πόσο το έργο αυτό θα αναβαθμίσει όχι μόνο την περιοχή, αλλά και ολόκληρη την πόλη.